φωτογραφίες της έκθεσης, πραγματικά μεταφερόμαστε σε εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα. Βλέπουμε όλη τη φρίκη, το θάνατο. Είναι καταπληκτικό όμως πως οι φωτογράφοι της έκθεσης θέλησαν να εκφράσουν τα πιο έντονα συναισθήματά τους μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας. Και αυτό είναι δημιουργία. Δημιούργησαν λοιπόν για μένα ένα μνημείο μνήμης ουσιαστικά με αυτές τις φωτογραφίες, για να μην ξεχάσουμε ποτέ τι συνέβη εκείνο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, αλλά και για να έχουμε ξεκάθαρο στόχο στη ζωή μας, ότι δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να συμβεί αυτό ξανά ποτέ. Είμαστε η γενιά που έκανε πολλά λάθη, που ανέχτηκε πάρα πολλά, αλλά είμαστε και η γενιά που θα ορθώσει ανάστημα, γιατί κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να κληροδοτήσει κάτι τόσο σάπιο στις επόμενες γενιές. Με σεβασμό λοιπόν στα παιδιά μας, θα εργαστούμε για να τους προσφέρουμε κάτι υγιές και όμορφο. Μια κοινωνία με αξίες, αξιοπρέπεια, στην οποία η μετακίνηση, η ασφαλής μετακίνηση θα είναι το δεδομένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω ως εκπρόσωπος του Συλλόγου, την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Για αυτή τη δουλειά πραγματικά είναι ένα δημιούργημα για μένα αυτό που κάνανε. Και φυσικά το Πολυχώρο, εδώ που φιλοξένησε την έκθεση με τόσο αγάπη και για τόσο μεγάλο διάστημα. Έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Θεωρείτε ότι θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα? Εμπιστοσύνη, λυπάμαι που το λέω, δεν είχα ποτέ. Ούτε έχω τώρα. Έχω εμπιστοσύνη στο ότι αν τους, με την πολύ μεγάλη πίεση και με τη δική μας έρευνα, δηλαδή αναγκαστικά θα κάνουν αυτό που πρέπει. Αλλά εύχομαι ότι κάποια στιγμή θα έχουμε όλοι μας εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Ευχαριστώ.